Ωραία, πιο δυνατά. Συμμετέχετε όλοι. Ναι, γιατί το αποψηλό Big Brother θέλει πραγματικά έντονη συμμετοχή δική σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο 10ο live του Big Brother. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε στο στούντιό μας, καθίστε χαλαρά. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας παρακολουθήτανε λοιπόν καθημερινά, αλλά και κάθε Κυριακή βράδυ. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά, δειλά δειλά να πω τα πράγματα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω στη ζωή μου, εμένα με προλαβαίνουν κυρίες και κύριοι οι εξελίξεις. Αλλά με προλαβαίνουν οι εξελίξεις και στις εκπομπές που παρουσιάζω. Εκεί που όλα τα πράγματα θεωρούμε ότι πηγαίνουν ρολόι και όλα είναι καταπληκτικά, ξαφνικά παπ, μια κατακεφαλιά σου έρχεται στο κεφάλι και γίνονται οι μεγάλες ανατροπές και οι ραγδαίες εξελίξεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το εξής και δεν θέλω να κάνετε ούτε ου ούτε κιχ. Το Big Brother θα συνεχιστεί και μετά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που αυτό σημαίνει ότι θα πάει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Ναι, καλά ακούσατε. Η πιο σημαντική όμως, κυρίες και κύριοι, ανατροπή έχει σχέση με έναν από τους συγκάτοικους, συγκατοίκους όπως θέλετε πείτε το, μέσα στο σπίτι. Κάτι συνέβη χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Σε ποιον όμως αναφέρομαι, θα ήθελα πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να πάμε σε διαφημίσεις και να εξομολογηθώ σε εσάς, διότι οι συγκάτοικοι δεν θα γνωρίζουν τίποτα μέχρι τη στιγμή που η παραγωγή θα μου υποδείξει αυστηρά ως άλλη Big Brother να πω ακριβώς τι συμβαίνει στους παίκτες. Προς το παρόν λοιπόν θέλω να πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα σας πω τι συνέβη ακριβώς στο σπίτι και για ποιο συγκάτοικο μιλάω. Άντρας, γυναίκα, θα δούμε σε λίγο. Μόνο του. Δωμάτιο επικοινωνίας. Λογικά. Επιστρέφω σε λίγο. Σε δωμάτιο επικοινωνίας θα είναι. Συγγνώμη, ο Φύσας είναι στο δωμάτιο επικοινωνίας αυτή τη ώρα. Στο δωμάτιο πάντως δεν είναι και έξω δεν είναι. Πήγα έψαξα. Επιστρέφω σε λίγο. Και ας είναι αργά. Μήπως είναι στο κρεβάτι που ξανά, σε καμιά γωνιά. Πάσε, θα ρίξω εγώ ματιά, εγώ το παιδί έργο. Κάτσε Γιώργο, θα πήγα εγώ, θα πάει στο λάπα. Ή γεύσου πίσω. Θα πω λείπει ο Φύσας τόση ώρα και θα μου ζητήσω στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αφού είσαι ένα μισό με το σπίτι. Εμπελίνα, Εμπελίνα. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Άκουσες να τη φωνάξει κάποιος. Είπε όμως ότι ήθελε να μείνει μόνη της. Μόλις πλασιά μου το συνεχίσεις κάτω από τον αρχίτη. Έτσι, εδώ ήμουνα και ήρθες κάποια φάση και έβαλε τον προστήρα. Η δουλειά μου έρθει, δεν έχω πάει. Τι κάνει η Βελίνα τόση ώρα. Ήταν η ολοκλήρη του μία. Η Βελίνα είναι εντάξει γιατί λείπε αρκετή ώρα, είναι όλα οκ. Okay. Θέλω να φύγω επειδή είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι. Και θεωρώ ότι η φιλία με την Άρα είναι πιο σημαντική. Επειδή αυτό βγαίνει από την καρδιά μου, επειδή αγαπώ τόσο πολύ την Άρα, δεν θέλω να φύγω από το σπίτι. Ακούσαμε την Ευελίνα και είδαμε και τις εξομολογήσεις, επιμέρους εξομολογήσεις που έκανε στους συγκατοίκους της. Δεν ήταν αποκαλυπτική, ήταν όμως ενηγματική. Αλλά έδειχνε να είναι απόλυτα αποφασισμένη. Το είδες και εσύ, Παύλο, το είδαμε και εμείς όλοι. Θες να πεις κάτι, θες να συμπληρώσεις. Όχι, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την Ευελίνα, αλλά όχι για αυτό που νόμιζα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, αν θα έχει την αγωνία, αν θα βγει όχι έξω. Όχι, αλλά τελικά για να πάρει μια σημαντική απόφαση. Ναι, μια σημαντική απόφαση που δείχνει, Παύλο μου αγαπημένε, και κυρίες και κύριοι, ότι την έχει πάρει την απόφαση αυτή.
αλλά που δείχνει επίσης ότι μετράει για την Ευελίνα την ευαίσθητη, πάνω απ' όλα η φιλία της με την Άρα. Τους λόγους τους είδατε, τους εξήγησε καθαρά και εμφανώς. Τώρα λοιπόν, αφού είναι και δείχνει ότι είναι σίγουρη και αποφασισμένη, πάμε να δούμε ένα βίντεο. Ευελίνα, η απόφασή σου να αποχωρήσεις και θέλεις από το σπίτι, ισχύει? Ναι, η απόφασή μου ισχύει. Αυτό δεν αλλάζει? Δεν αλλάζει. Πώς σκέφτεσαι να αποχωρήσεις? Θα χαιρετήσεις τα παιδιά? Όχι, δεν θα χαιρετήσω κανέναν, επειδή ξέρω ότι θα προσπαθήσουν να με σταματήσουν. Δεν το θέλω. Όταν θα ξεκινήσει η ταινία, θα φύγω. Ναι, βλέπω, βλέπω. Γιατί δεν έρχεσαι έτσι? Όχι, θέλω να πω ένα τέτοιο. Να φτιάξω τσάι. Απλά δεν θέλω να χάσω την αρχή. Πάω να φτιάξω γρήγορα τσάι. Έπρεπε να ζήσω αλλιώς. Έφυγα όπως φεύγει το σκοτάδι απ' το φως. Μια καύτερα μόνο γυάλισε, λες κι ήθελε να δείξει ποιο κουράγιο το κουβάλισε. Το θέλω που είχα πνίξει. Κυρίες και κύριοι, η Ευελίνα είναι κοντά μας. Καλώς το μικρό Ευελινάκι, το μικρό της παρέας, δεν είσαι εσύ? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Ευελίνα, πριν συζητήσουμε και πούμε οτιδήποτε, δεν ξέρω αν παρακολουθούσες, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Βλέπεις λοιπόν, τώρα το βλέπεις, τώρα μάλλον. Ναι, έτσι. Τώρα το βλέπω. Βλέπεις ότι η Νάρα αντιδρά με έναν τρόπο ανθρώπινο, καθαρά φιλικό, που δείχνει ότι και αυτή σε αγαπούσε πραγματικά. Είναι απόλυτα συγκινημένη, όπως συγκινημένα είναι και όλα τα παιδιά μέσα. Ευελίνα, πριν όμως, καλώς ήρθες καταρχάς, πριν όμως αρχίσουμε να συζητάμε και να σε ρωτάω διάφορα πράγματα και διάφορες απορίες που έχω και να μου πεις και εσύ και να καταθέσεις ό,τι θέλεις, θέλω να σε ρωτήσω και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η απόφασή σου να φύγεις από το σπίτι είναι συνειδητή? Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λέξη που είπατε. Είσαι απόλυτα σίγουρη για την απόφασή σου αυτή να φύγεις από το σπίτι, Ευελίνα? Ναι, μου. Είμαι πανσίγουρη, είμαι σιγουρότατη. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάξεις γνώμη? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Ναι. Ωραία. Θέλω λοιπόν, Ευελίνα μου, να μου πεις πραγματικά ποιος είναι ο λόγος που σε οδήγησε να φύγεις από το σπίτι. Είδαμε εμείς τα βίντεο μέσα για την Νάρα. Είναι αυτός πραγματικά ο λόγος ή συνέβαινε κάτι άλλο? Πες μου, σε παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι σαν Ευελίνα πάντα κοιτάω την καρδιά μου και δεν ακούω πολύ συχνά το μυαλό μου. Αντιδράω έτσι όπως λέει η καρδιά μου. Τη Κυριακή προηγούμενη ήταν για μένα πανδύσκολη. Όταν πήρα κάποιους ψήφους από τους ανθρώπους που θεώρησα ότι είναι φίλοι μου, ότι είναι δίπλα μου
Και επειδή ήταν ανοιχτή η ψηφοφορία, κέρδισε πιο πολύ η στρατηγική. Ήμουν πληγωμένη. Μετά έγινε ένα σκηνικό με την Άρα, που και η μία και η άλλη είχε δίκιο. Θες να το μοιράσουμε μαζί και να τα λέμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν στη στρατηγική αυτή που λες. Δηλαδή, εσύ, ναι, με άλλα λόγια, Ευελίνα μου, πόνεσαι, σε εισαγωγικά το ρήμα. Ναι. Ενοχλήθηκες, γιατί οι συμπαίκτες σου, οι συγκάτοικοι, σε ψήφισαν. Για κάποιους ανθρώπους ίσως που θεωρούσες ότι δεν θα σε ψήφιζαν ποτέ. Όχι, ήξερα ότι θα με ψηφίσουν, επειδή είμαστε σε ένα παιχνίδι, έτσι. Το ήξερες, γι' αυτό. Αλλά σε φάση που βρισκόμασταν ακόμα, δεν το περίμενα. Δηλαδή, από ποιον δεν περίμενες να σε ψηφίσεις? Από τη Στέλλα και από τον Γιώργο. Από τον Γιώργο και τη Στέλλα. Αυτοί οι δυο σε ενόχλησαν πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή, περίμενα το ψηφό από τον Ηλία. Επειδή έχουμε απομακρυνθεί πραγματικά εκείνη την εβδομάδα με τον Ηλία, από τον Γιάννη περίμενα το ψήφο. Ναι. Δεν μου έκανε εντύπωση. Βασικά, και εσύ τον ψήφισες από την αρχή, ναι, νομίζω, έτσι, και αυτός. Ναι, ακριβώς. Ναι. Παιδιά, μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να σας πω τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ο αρχηγός σας, ο Γιάννης, αρνήθηκε να εξαιρέσει μία από τις δύο υποψήφιες προς αποχώρηση, που συγκεκριμένα είναι η Χριστίνα και η Νάρα. Δεν ήθελε δηλαδή, το καταλάβατε τι εννοώ, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το καταλάβατε. Δεν ήθελε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της δικής σας ψηφοφορίας και να πάρει αυτός την ευθύνη να προτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο και να εξαιρέσει συγκεκριμένα μία από τις δύο. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Σημαίνει λοιπόν ότι οι υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα προς αποχώρηση είναι η Χριστίνα, η Νάρα και ο Γιάννης Φουκάκης. Ρούλα, να μιλήσεις Γιάννη Σιέτο, μην μιλήσεις Φουκάκη. Γιάννη. Γιατί είσαι επιτυχόμενος? Εδώ λοιπόν θέλουμε εμείς να σας αφήσουμε, να περάσετε μια ωραία βραδιά, μια ωραία εβδομάδα και την επόμενη Κυριακή ελπίζω να μην ξαναγίνω προφήτης. Γεια σας.